προέχει η ενότητα του κόμματος. Ένας σπουδαίος άνθρωπος και βληματικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος άφησε τη σφραγίδα του στην πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου, ο Δημήτρης Γιαννουλάκης, έφυγε από τη ζωή το πρωί, σκορπώντας λήψη στην Κρήτη, στον πολιτικό κόσμο και στον χώρο της αυτοδιοίκησης. Ήταν ένας αδερφός, ήταν η ψυχή της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας διαχρονικά. Δεν υπήρχε μέρα που να μην συζητήσουμε με τον Δημήτρη για το τι ακριβώς συμβαίνει, ποιες είναι οι πολιτικές εξελίξεις. Δεν υπήρχε βράδυ που να μην πάρει να σχολιάσει τα τεκτενόμενα. Χωρίς το Δημήτρη Γιαννουλάκη, μου φαίνεται, δεν σας κρύβω, πάρα πολύ δύσκολο να κατέβω στο Ηράκλειο και να μην ακούσω τη φωνή του να με καλωσορίζει. Είναι πολύ βαριά μέρα για όλους εμάς. Με τον Δημήτρη τον Γιαννουλάκη μας συνδέουν πολλά. Ο Δημήτρης ο Γιαννουλάκης είχε διαδεχθεί τον πατέρα μου στην Προεδρία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στο Ηράκλειο και έτσι από τότε ξεκινάει και μία σχέση προσωπική μαζί μου, αγωνιστική θα έλεγα, αλλά και φιλική, ανθρώπινη, οικογενειακή. Σε μια κρίσιμη περίοδο για την παράταξή μας, όπου έχουμε δύσκολους αγώνες μπροστά, δυστυχώς χάνουμε έναν αγωνιστή. Η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση θα υλοποιήσει το πρόγραμμά της. Όπως... Όλοι μιλούν για το σθένος και το μεγαλείο ψυχής του. Ένα ιστορικό στέλεχος που πέρα από την πολιτική δεν ξέχασε ποτέ την ανθρωπιά, καθώς ο επιχειρηματίας είναι γνωστός για τη βοήθεια που έχει προσφέρει σε όσους είχαν ανάγκη και τη βοήθειά του. Και εγώ μαζί με τον Δημήτρη υπηρετήσα μαζί τη Νέα Δημοκρατία για πολλά χρόνια στο νομό Ηρακλείου. Στα συνέδρια μαζί, στους αγώνες μαζί, πάρα πολλά πράγματα θυμάμαι. Θυμάμαι σε δύσκολες στιγμές πως ο Δημήτρης ήταν πάντα μπροστάρης. Θα τον θυμόμαστε όλοι πάντα. Ήταν ένας καλός άνθρωπος και αγαθός. Ήταν ένας σωστός επιχειρηματίας. Πράγματι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με τιμούσε με τη φιλία του και αυτό με κάνει αρκετά υπερήφανο. Ο Δημήτρης Γιαννουλάκης άφησε έντονα το αποτύπωμά του στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή της Κρήτης. Συνέβαλε στην ανάπτυξη και στην προβολή της. Ο Δημήτρης είχε πολλούς φίλους. Τους αγαπούσε και τους στήριζε με ανιδιοτέλεια. Πάντα στην πρώτη γραμμή, πάντα μπροστά στα δύσκολα. Με τίμησε με τη φιλία του και υπήρξε για μένα ένας πολύ αγαπητός άνθρωπος, φίλος και συνεργάτης. Ο Δημήτρης Γιαννουλάκης έφυγε από τη ζωή έπειτα από πολλά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε, με την απώλειά του να αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό. Η απώλειά του αφήνει μεγάλο κενό στην κοινωνία του Ηρακλείου, την οποία υπηρέτησε επί πολλά χρόνια από το Νομαρχιακό και Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά και ως επικεφαλής παράταξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης. Η σπουδαία του διαδρομή στον επιχειρηματικό κλάδο και στην πολιτική αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Σήμερα απέδειξαν τη δημοκρατικότητα του κόμματός μας. Δεν ήταν μόνο η ποιότητα του χαρακτήρα του και η αξιοπρέπειά του, αλλά και πώς αντιμετώπισε με απίστευτη δύναμη ψυχής και αυτή τη δυσκολία, υπομονωτικά και αθόρυβα. Με τον Δημήτρη τον Γιαννουλάκη γνωριστήκαμε πάνω από 40 χρόνια μέσω της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν ένας πολύ καλός αγωνιστής της παράταξης. Διατηρούσε στενές σχέσεις με την οικογένεια Μητσοτάκη, ενώ και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συχνή επικοινωνία μαζί του, ιδίως όταν επισκέπτονταν την Κρήτη. Γαλάζια στελέχη, φίλοι και συνεργάτες του έχουν συγκλονιστεί από το θάνατο του Δημήτρη Γιαννουλάκη, ο οποίος βρισκόταν πάντα στην πρώτη γραμμή του αγώνα και σε δύσκολους καιρούς και με πολύπλευρη δράση και προσφορά στον τόπο και στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Βιώνουμε μια μεγάλη απώλεια ενός πολύ σημαντικού ανθρώπου για το Ηράκλειο, την παράταξή μας. Ένας πραγματικός φίλος και της δικής μου οικογένειας, αλλά και προσωπικός. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Ο Δημήτρης Γιαννουλάκης τόσο στην επαγγελματική όσο και στην πολιτική του διαδρομή διακρίθηκε για το ήθος, την εργατικότητα, την σοβαρότητα, την ευγένειά του, χαρακτήρα του, καθώς και για την ανιδιοτελή αγάπη του και τη διάθεση προσφορά στο Ηράκλειο και την Κρήτη. Η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό. Καλό ταξίδι στον άδωλο αγωνιστή της φιλελεύθερης παράταξης. Καλό ταξίδι στον πολύτιμο άνθρωπο που είχα στη ζωή μου, στον πατέρα μου, Δημήτρη Γιαννουλάκη.
Καλό ταξίδι στο φως, εκεί που ήσουν πάντα αγαπημένα μου κύριε Δημήτρη. Η κηδεία του Δημήτρη Γιαννουλάκη θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Θα θυμόμαστε πάντα την πολύπλευρη και ανεκτήμητη προσφορά σου, τονίζει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η Διοικούσα Επιτροπή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας.